Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή με την χάρη του Θεού και σήμερα θα μιλήσουμε για τα θαύματα των Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο παντοδύναμος, ο άπειρος και πανάγαθος Θεός, προτού δημιουργήσει τον υλικό και ορατό αυτό κόσμο, εδημιούργησε τον πνευματικό και αόρατο κόσμο. Δημιούργησε τον κόσμο των αήλων των επουρανίων ασωμάτων δυνάμεων. Γι' αυτό και λέει: Όταν επίησα τα άστρα, είναι σαν με οι άγγελοι. Όταν δημιούργησα τα άστρα, με δοξολόγησαν οι άγγελοι. Τα απειράριθμα αυτά πλήθη των Αγγέλων είναι οργανωμένα. Αρχιστράτηγοι των ουρανίων δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον λαμπρότατο ταξιάρχη Μιχαήλ τον σέβονται και τον τιμούν οι άνθρωποι και τούτο διότι έχει προσφέρει πολλές υπηρεσίες στο ανθρώπινο γένος, τον επικαλούνται οι άνθρωποι στις πιο δύσκολες, στις πιο δραματικές περιστάσεις της ζωής τους και προπαντός στην φοβερή και μυστηριώδη ώρα της εξόδου τους από τον παρόντα κόσμο, κατά την ώρα του θανάτου τους δηλαδή, όταν ζητούν με δέος να πάρει εκείνος την ψυχή τους και να την μεταφέρει στα χέρια του πλάστου. Μπορεί άλλωστε να βοηθήσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τον άνθρωπο, διότι έχει δύναμη αφάνταστη, αφού είναι αρχιστράτηγος των επουρανίων δυνάμεων. Έχει ακόμη και μεγάλη παρησία μπροστά στον Παντοκράτορα Θεό, διότι αυτός στην χρησιμότερη περίσταση του ουρανίου κόσμου, στην τρομερότερη ανταρσία των ουρανίων δυνάμεων, στάθηκε πιστός στο Θεό θα τον σεβόμαστε και θα τον τιμούμε πάντοτε εμεί οι χριστιανοί με ιερό δέο και θαυμασμό, καθώ θα πληροφορούμαστε για το υπέρτατο μεγαλείο του και την δύναμή του τη μεγάλη, την αστραφτερή δόξα του και τι άφθονε υπηρεσίε του, που σκόρπισε κατά καιρού την ανθρωπότητα με τα θαύματά του. Επάνω του αντανακλά η άρρητη, η μεγαλειώδη και απερίγραπτη δόξα του παντοδυνάμου Θεού τον οποίον με ταπεινοφροσύνη υπηρετεί μαζί με όλους τους Αρχαγγέλους και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Προτού προχωρήσουμε στα θαύματα των Αρχαγγέλων, θα θέλαμε να πούμε λίγα λόγια στην αγάπη σας για το τι είναι οι Άγγελοι. Δεν υπάρχει δυσκολία στην απάντηση αυτή. Μας έχει μιλήσει περί των Αγγέλων ο Απόστολος Παύλος και έχει πει ότι οι Άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα του Θεού που αποστέλλονται από τον Θεό για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους, εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Η παρουσία των Αγγέλων στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι πλούσια και σε μερικές περιπτώσεις εντυπωσιακή, θαυμαστή και συγκλονιστική. Παρόντες είναι οι Άγγελοι του Ουρανού σαν απεσταλμένοι του Ουρανίου Πατρός, σε μεγάλα γεγονότα που ξετυλίγονται μέσα στην Αγία Γραφή. Παρουσιάζονται με θεία εντολή, άλλοτε να φέρουν μηνύματα χαράς και ελπίδας και άλλοτε παρηγοριάς και θάρρους. Στέλνονται από τους ουρανούς οι άγγελοι συνεχώς. Φέρνουν μηνύματα καρτερίας και εμψυχώσεως στους μάρτυρες της χριστιανοσύνης διαμέσου των αιώνων. Διαβάζοντας το πλούσιο μαρτυρολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, παλαιό και νεότερο, βλέπουμε παντού παρόντα τον αγγελικό κόσμο. Άγγελοι του ουρανού, απεσταλμένοι του Θεού, φωτίζουν αστραπιβόλα τα κατασκότεινα κελιά των φυλακισμένων, όπου κατά κανόνα απομόνωναν τους μάρτυρες οι άπιστοι χριστιανομάχοι και οι άγγελοι δίνουν στους μάρτυρες χαιρετισμό θάρρους και ενθουσιασμού. Χέρε, Καλίνικε, Χέρε Δημήτριε, Χέρε Ιωάννη, Χέρε, Χέρε, Χέρε. Σε χίλιους ουράνιους μελωδικούς τόνους για εκατομμύρια μάρτυρες έφερναν, φέρνουν και θα φέρνουν διαμέσου των αιώνων τα μηνύματα θάρρους, οι άγγελοι του ουρανού, δίνοντας έτσι ενίσχυση σε αυτούς κατά την ώρα των φρικτών πόνων και βασανιστήριων τους, ώστε να αντέξουν ως τη στιγμή της νίκης τους. Ναι, ο παντοδύναμος Θεός δεν αφήνει τους φλογερούς πιστούς του μόνους, δεν εγκαταλείπει τους γενναίους στρατιώτες του, πάνω στην φοβερή κρίση της μάχης, πάνω στον φοβερό κλειδονισμό του πολέμου τους κατά του διαβόλου, έρχονται οι άγγελοι του ουρανού, φέρνοντας τα μηνύματα της χαράς, της αισιοδοξίας και της νίκης. Στέλνει ο Θεός τους αγγέλους του για ενίσχυση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στα μαρτυρολόγια ηρωικούς μάρτυρες, στρατιώτες του Χριστού, να συνομιλούν με αγγέλους, να συντροφεύονται από αγγέλους, να τρέφονται από αγγέλους, να προειδοποιούνται μέσω αγγέλων. Βλέπουμε Αγίους άνδρες, οσίους και ασκητές, να λαμβάνουν δια των αγγέλων μηνύματα ουράνια, προσταγές του Θεού. Πολλές φορές οι άγγελοι του Θεού φέρνουν αυστηρές προειδοποιήσεις του ουρανίου πατέρα. Στέλνονται από το Θεό και καταγγέλουν μέσω Αγίων Ανδρών τον φοβερό κατακλυσμό της αμαρτίας. Φέρνουν το σήμα κινδύνου και καλούν την ανθρωπότητα σε μετάνοια, σε επιστροφή δρόμου σωτηρίας. Φέρνουν από τον ουρανό τρομακτικά τελεσίγραφα, με τα οποία διαβιβάζεται προειδοποιητικά η δικαία οργή του δικαιοκρίτου Θεού. Ένα τέτοιο μήνυμα αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη με την σκανδαλώδη σε ασέβεια πόλη της Νινεβή, όπου ο Θεός έδωσε τριήμερη προθεσμία στον αμαρτωλό πληθυσμό της για να μετανοήσει. Άλλωστε την περίμενε καταστροφή και αφανισμός. Επί τρεις ημέρας και η Νινεβή καταστραφήσετε. Οι άγγελοι λοιπόν συνομιλούν με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Οι άγγελοι επεμβαίνουν θαυματουργικά υπέρ των Αγίων Ανδρών της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Άγγελοι του ουρανού έρχονται εξάλλου και τιμωρούν τους ασεβείς και αδίκους. Στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου βλέπουμε πολύ πιο συχνά την παρουσία των Αγγέλων. Βλέπουμε εκεί τον Αγγελικό κόσμο να φέρνει αλλεπάλληλα μηνύματα του ουρανού και να σαλπίζει τρομακτικές προαναγγελίες καταστροφών και συμφορών εναντίον της αμαρτωλής και αμετανόητης ανθρωπότητας. Στην Αποκάλυψη, στο προφητικό αυτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, διαβάζουμε συνεχώς περί αγγέλων που φωνάζουν δυνατά, που προαναγγέλουν συμφορές και τιμωρίες όπως την παρακάτω. Άπλωσε ο άγγελος το δρεπάνι του στην γη και τρίγησε το αμπέλι της παρανομίας και έριξε τους αμαρτωλούς στα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Αποκάλυψης δέλτα κεφάλαιο 19 στίχος. Στην Αποκάλυψη επίσης βλέπουμε τόσο ζωντανή, συχνή και δραστήρια την παρουσία των αγγέλων, ώστε και μόνο από το βιβλίο αυτό προκύπτει αυθονία στοιχείων περί του έργου των αγγέλων, το οποίο έργο αναθέτησε αυτούς ο Θεός. Εκεί βλέπουμε τους παναρμόνιους πανηγυρισμούς των αγγέλων που χαίρονται και εφραίνονται προκαταβολικά για την νίκη της Εκκλησίας του Χριστού και την συντριβή του Αντιχρίστου. Εκεί βλέπουμε πως οι άγγελοι με θείο πρόσταγμα ενισχύουν και περιφρουρούν τους εκλεκτούς του Θεού και προαναγγέλουν την ώρα της μελούσης κρίσεως. Πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος περί του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ως εξής. Και εγένετο το πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος. Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και ουκ ίσχυσεν. Ουδέ τόπος ευρέθη αυτό έτη εν το ουρανό. Αποκάλυψης Ιωταβίτα 7,8 το παραπάνω χωρίο της Αποκαλύψεως αναφέρεται στην συντριβή του Εοσφόρου. Τι ήταν ο Εοσφόρος, πρωτού συντριβή από την υπερηφάνειά του. Ήταν ο πρώτος μεταξύ των αγγέλων, διορισμένος από τον Θεό να είναι αρχηγός αγγελικού τάγματος. Όμως υπερηφανεύτηκε και θέλησε να γίνει όμοιος το υψίστο. Θέλησε δηλαδή να στήσει τον θρόνο του πιο πάνω από τον Θεό και τότε εξέπεσε από τον ουρανό. Εξαιτίας της μιαράς του υπερηφανίας γκρεμοτσακίστηκε. Συνέλαβε λοιπόν κάποτε ο Αιωσφόρος ένα σχέδιο ανταρσίας. Προετοίμασε βλάσφημη παρακοή κατά του Αγίου Θεού και την τραγική και θλιβερή εκείνη συνωμοσία αντιμετώπισε με κεραυνοβόλο τιμωρία ο παντοδύναμος Θεός εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα, είπε ο Κύριος. Γκρεμοτσάκησε με πάταγο ο Κύριος, τον αρχισυνομότη Εωσφόρο. Μαζί με αυτόν τότε αποσκύρτησε από το Θεό, λόγω της υπερηφανίας και ολόκληρο τάγμα αγγέλων που υποτασσόταν σε αυτόν και έγιναν όλοι σκοτεινοί από φωτεινοί που ήσαν, έγιναν δαίμονες από άγγελοι. Τότε λοιπόν ο μέγας αρχιστράτηγος Μιχαήλ, βλέποντας την ελεηνή αυτή πτώση των αγγέλων αυτών, που υπήρξε αποτέλεσμα της υπερηφανίας και του εγωισμού, έδειξε υποταγή και ταπείνωση σαν δούλος πιστός στο Θεό. Μέσα στην μεγάλη σύγχυση που επικράτησε με την πτώση των αγγέλων εκείνων, συγκέντρωσε όλους τους χορούς των υπολείπων αγγέλων και φώναξε «Πρόσχομεν, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, να προσέξουμε την κρίσιμη αυτή στιγμή για να μην παρασυρθούμε κι εμείς. Να σκεφτούμε ακόμη ότι ο Θεός είναι δεσπότης και δημιουργός μας και εμείς οι άγγελοι είμαστε δούλοι και δημιουργήματά Του. Να σταθούμε καλά στην θέση που μας έβαλε ο Θεός. Έπειτα, μαζί με όλους τους αγγέλους, έψαλε τον Θείο και Αγγελικό ύμνο. Άγιος, 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 Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Έτσι λοιπόν με την ταπεινοφροσύνη και την υποταγή στον Δημιουργό, διατήρησε την δόξα που είχε κοντά στο Θεό και έγινε αρχιστράτηγος των Άνω Δυνάμεων. Οι αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβριήλ έχουν κάνει πάρα πολλά θαύματα και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και μέχρι σήμερα στις μέρες μας. Είναι άπειρα τα θαύματα που συντελούνται από τους Αρχαγγέλους και δυστυχώς ελάχιστα από αυτά μας είναι γνωστά. Πρώτος από τους δύο Αρχαγγέλους παρουσιάστηκε στην ανθρωπότητα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όταν επρόκειτο να πεθάνει ο προφήτης Μωυσής ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό που ήταν κοντά στην Ιεριχώ από εκεί του έδειξε ο Θεός όλη την γη Χαναάν και του είπε «Αυτή τη γη, την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, θα την κληρονομήσουν άλλοι. Εσύ δεν θα πας εκεί». Στο βουνό εκείνο πέθανε ο Μωυσής, αλλά ο διάβολος θέλησε να μπει στο σώμα του Μωυσέως, να ξεγελάσει τους Εβραίους και να τους πει άλλον νόμο και άλλους λόγους. Τότε φάνηκε μπροστά του ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ, τον επέπληξε και του είπε «Επιτιμήσεις εσύ Κύριος ο Θεός, διάβολε». «Σε επιτιμά, ο Κύριος ο Θεός, διάβολε». Και αμέσως ο σατανάς έφυγε. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφό Θεός, ο οποίος λέγει «Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως σώματος, ούτε τόλμησε κρίσιν επενεγγύν βλασφημίας, αλείπεν, Επιτιμήσε η Κύριος. Όταν πέθανε ο Μωυσής, άφησε διάδοχό του στους Εβραίους τον Ιησού, τον Υιό του Ναβή. Μια μέρα που βρισκόταν ο Ιησούς του Ναβί στην Ιεριχώ, βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο με γυμνό ξύφος, τον πλησίασε και εκείνος του λέγει «Είσαι δικό μου ή εχθρός». Του λέγει ο Αρχάγγελος «Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος του Κυρίου Μιχαήλ και ήρθα για σένα». Φοβήθηκε τότε ο Ιησούς του Ναβί και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε τον Αρχάγγελο και του είπε «Τι προστάζεις Κύριε να πείσω» του λέγει ο Αρχάγγελος «Λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου» ο γαρ τόπος εφον είναι έστικα σε επ' αυτού άγιος εστί, το οποίο σημαίνει λύσε τα παπούτσια που φοράς στα πόδια σου, ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι άγιος. Η εμφάνιση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον προφήτη Ηλία μετά από τον θάνατο του Δαβίδ, του Σολομόντος, του Ροβοάμ και του Αχαάβ, βασίλευε στην Σαμάρια ο Οχοζίας. Κάποτε ο Χωζίας έπεσε κάτω και χτύπησε και κινδύνευε να πεθάνει. Και τότε πήγε να συμβουλευτεί μία μάντισα. Ο αρχιστράτηγος όμως Μιχαήλ πήγε στον προφήτη Ηλία και του είπε «Πήγαινε στους ανθρώπους του βασιλιά και πες τους ότι επειδή ο βασιλιάς δεν ελπίζει στο Θεό αλλά ελπίζει σε μία μάντισα, σε μία αμαρτωλή γυναίκα δεν θα σηκωθεί από το κρεβάτι του καθόλου μέχρι ότου να πεθάνει». Έτσι και έγινε. Στον προφήτη Ηλία έγιναν κι άλλες δύο εμφανίσεις του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σώζει τους τρεις πέδες από την κάμινο του πυρό στην Καιωμένη. Την μεγάλη και υπέροχη παρουσία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ την βλέπουμε στο θαύμα των τριών πέδων επί της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος στην Βαβυλώνα. Ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έφτιαξε στις ημέρες της παντοδυναμίας του μία χρυσή εικόνα του, η οποία είχε ύψος 60 πύχης και πλάτος 60 πύχης. Την εικόνα του αυτή την έστησε μέσα στην πεδιάδα η οποία λεγόταν Δεϊρά στην Βαβυλώνα. Γεμάτος ο ασεβής από ματαιοδοξία και πλημμυρισμένος από τυφλή εγωπάθεια, έστειλε κατόπιν απεσταλμένους να συγκεντρώσουν όλους τους υπάτους, τους στρατηγούς, τους τοπάρχες, τους ηγουμένους, τους τυράννους και όλους τους άρχοντες, για να λάβουν μέρος στα εγγένεια, στα αποκαλυπτήρια δηλαδή της εικόνος την οποία έστησε. Ήθελε όλοι να την προσκυνήσουν, ήθελε να λατρευτεί ως Θεός. Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν όλοι, ο Κύρικα φώναξε με όλη την δύναμή του λέγοντας τούτα τα λόγια. «Σε σας μιλώ έθνη, λαοί, φιλές και γλώσσες. Οποιαδήποτε ώρα κι αν ακούσετε την φωνή της Σάλπιγκος, της Κιθάρας, της Σαμβίκης και του Ψαλτηρίου, όλοι σας να πέσετε κάτω και να προσκυνήσετε την εικόνα του πολυχρονεμένου βασιλιά μας του Ναβουχοδονόσορα». Αυτό είναι το πρόσταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, την ίδια ώρα θα ρηφθεί στην κάμινο του πυρό στην κεωμένη. Όταν λοιπόν σάλπισαν τα διάφορα μουσικά όργανα και αποκαλύφθηκε η πελώρια, η δολολατρική εικόνα, έπεσαν όλοι και τον προσκύνησαν, σαν να ήταν βασιλιάς Θεός. Μόνο τρία παιδιά που είχαν ζωντανή μέσα τους την πίστη στο Θεό δεν προσκύνησαν. Ήσαν οι τρεις πέδες εν τη καμίνο, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ τα ονόματά τους. Μόνο αυτά μέσα στον κόσμο εκείνο δεν προσκύνησαν την εικόνα του βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς οργίστηκε, έγινε θηρίο ανήμερο και έδωσε αυτήν την εντολή στους υπηρέτες του. Βάλτε φωτιά στο καμίνι και κάψτε το εφτά φορές» και όταν κοκκινήσει καλά και λαμπαδιάσει γύρω ο τόπος, ώστε μόνο η θέα του καμινιού να προκαλεί ήλιγκο τρόμου, τότε ρίξτε μέσα τα τρία αυτά θρασίτατα παιδιά που αψήφισαν το πρόσταγμά μου. Έβαλαν λοιπόν μέσα στο καμίνι που έκαιγε με απειλητικές γλώσσες φωτιάς τους τρεις Αγίους Πέδας. Η φωτιά όμως δεν τους άγγιξε και τούτο διότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κατέβηκε από τον ουρανό και μπήκε μέσα στην τρομερή εκείνη κάμινο και με την ουράνια δύναμη που του έδωσε ο Θεός μετέβαλε σε δρόσο τη φλόγα εκείνη της κολάσεως. Έτσι ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ είδε έκπληκτος αντί των τριών πέδων που ήσανε μέσα στην κάμινο τέσσερις και ρωτάει τους υπηρέτε του «Δεν είπα να ρίξετε τρεις ανθρώπους» πως τώρα είναι τέσσερις. Και όλοι θαύμασαν για το θαύμα που φάνηκε μπροστά στα μάτια τους εκείνη την ημέρα. Ο Αρχάγγελος, εκτελώντας θείο πρόσταγμα, έδινε ένα θαυματουργικό παρόν. Οι Άγιοι Πάντες, μας τονίζει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, έκλεισαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός. Τέτοια μεγάλα θαύματα πίστεως βλέπουμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο πρόσωπο των τριών παιδών και του προφήτου Δανιήλ. Σφραγίστηκαν τα στόματα των λιονταριών και γλίτωσε από την άδικη τιμωρία των εχθρών του ο προφήτης Δανιήλ. Ο Θεός διαγγέλου τον προστάτευσε και όχι μόνο αυτό, αλλά φρόντισε πάλι μέσω αγγέλου ακόμη και για την τροφή του μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα και θαυμαστεί η παρουσία της δυνάμεως του Θεού σε αυτούς που πιστεύουν. Μετά από τον θάνατο του βασιλέως Ναβουχοδονόσορα, βασίλευσε ο γιος του Βαλτάσαρ. Μετά από τον Βαλτάσαρ βασίλευσε ο Δαρίος. Ο Δαρίος λοιπόν διόρισε 120 άρχοντες σε όλη τη βασιλεία του. Ανάμεσα σε αυτούς ένας ήταν και ο προφήτης Δανιήλ. Ο Δανιήλ ήταν ο πιο μυαλωμένο, ο πιο συνετό από όλου του άλλου, διότι είχε μέσα του το άγιο πνεύμα. Θαυμάζοντα τον Βασιλεύ για την σοφία και την σύνεσή του, τον διόρισε επίτροπο τη βασιλείας του, σαν να πούμε πρωθυπουργό. Βλέποντα οι λογιστές ότι τίμησε ιδιαίτερα ο Βασιλεύ τον Δανιήλ, τον φθόνησαν και ζητούσαν ευκαιρία να τον φωνεύσουν. Δεν μπορούσαν όμως να βρουν καμία αιτία, διότι ο Δανιήλ ήταν πιστός άνθρωπος στις βασιλικές προσταγές. Είπαν τότε αυτοί οι ασεβείς αναμεταξύ τους. Δεν βρίσκουμε κανένα φταίξιμο στον Δανιήλ. Μόνο στην πίστη του μπορούμε να βρούμε φταίξιμο. Πήγαν έπειτα εκείνοι στον βασιλιά Δαρίο και τον παρακίνησαν να βγάλει διαταγή ότι για 40 ημέρες να μην προσευχηθεί κανείς και όποιος παρακούσει την εντολή αυτή, να τον ρίξουν στον Λάκο με τα λιοντάρια. Ο προφήτης Δανιήλ είχε την συνήθεια να προσεύχεται στο Θεό τρεις φορές την ημέρα. Τότε οι φθονεροί εκείνοι άνθρωποι έτρεξαν να καταγγείλουν στον βασιλιά την παράβαση της διαταγής από τον Δανιήλ. Μόλις το άκουσε αυτό ο βασιλιάς λυπήθηκε πάρα πολύ, διότι αγαπούσε υπερβολικά τον Δανιήλ. Έτσι όμως που ήρθαν τα πράγματα και χωρίς να το θέλει, αναγκάστηκε να διατάξει να ρίξουν τον Δανιήλ στον λάκο των Λεόντων, διότι παρεύει την προσταγή του. Εκείνοι οι οργανωμένοι φθονεροί αμέσως τον έκλεισαν μέσα στον λάκο των Λεόντων και σφράγισαν καλά την θύρα με μία μεγάλη πέτρα. Ο βασιλιάς από την μεγάλη του στενοχώρια κοιμήθηκε νηστικός εκείνη τη νύχτα. Ο Θεός όμως έστειλε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ, ο οποίος έκλεισε τα στόματα των Λεόντων και έτσι ο προφήτης Δανιήλ δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Την επομένη μέρα το πρωί σηκώθηκε ο βασιλεύς, πήρε μαζί του τους λογιστές και πήγαν στον λάκο όπου ήσαν τα θηρία. Φωνάζει ο βασιλιάς από πάνω «Ζεις Δανιήλ φίλε μου». Και ο Δανιήλ αποκρίθηκε να ζεις βασιλιά μου στους αιώνες. Ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και έκλεισε τα στόματα των λεόντων και έτσι βρίσκομαι ακόμα στη ζωή. Τότε ο βασιλεύς γεμάτος από χαρά επρόσταξε και έβγαλαν τον Δανιήλ από τον λάκο των λεόντων. Μετά από τον θάνατο του βασιλέως Δαρίου βασίλευσε στην Βαβυλώνα ο Κύρος. Εκεί στην Βαβυλώνα υπήρχε ένα μεγάλο θηρίο το οποίο όλοι οι Βαβυλώνιοι το είχαν για Θεό. Ο Κύρος κάποτε είπε προς τον Δανιήλ, «Προσκύνησε και εσύ τον Θεό αυτό». Λέγει ο Δανιήλ προς τον Βασιλέα, «Εγώ προσκυνώ τον Θεό μου, το Θεό του ουρανού και της γης. Μονάχα δώσ' μου την εξουσία και εγώ θα φωνέψω το θηρίο αυτό χωρίς ξύφος και χωρίς ξύλο. Κάνε όπως νομίζεις εσύ», του λέγει ο Βασιλεύς. Τότε πήρε ο Δανιήλ πίσα, λίπος και τρίχες, τα ένωσε όλα μαζί και έφτιαξε δώδεκα άρτους. Τους έριξε στο στόμα του θηρίου και μόλις τα έφαγε αυτά, αμέσως έσκασε το θηρίο. Μόλις είδαν οι Βαβυλώνιοι ότι ο Δανιήλ φώνευσε το Θεό τους, λυπήθηκαν πάρα πολύ και έτρεξαν όλοι μαζί στον βασιλιά Κύρο και του είπαν «Δώσ' μας τον Δανιήλ που μας σκότωσε τον Θεό μας για να τον φωνέψουμε, διότι αλλιώς θα σε κάψουμε και σένα τον ίδιο. Τότε, θέλοντας και μη, παρέδωσε ο βασιλεύς τον Δανιήλ στα χέρια των Βαβυλωνίων. Εκεί στην Βαβυλώνα ήταν ένας μεγάλος λάκος που είχε μέσα 7 λιοντάρια. Μέσα εκεί λοιπόν έριξαν τον Δανιήλ. Εκεί έμεινε κλεισμένος για έξι ημέρες. Την ίδια εποχή ζούσε στα Ιεροσόλυμα και ο προφήτης Αβακούμ. Αυτός είχε βράσει όσπρια να τα πάει στο χωράφι του για τους εργάτες, διότι ήταν ο καιρός του θερισμού. Πήρε λοιπόν τα όσπρια και το ψωμί μέσα σε ένα καλάθι και πήγαινε προς το χωράφι. Στον δρόμο όμως συνάντησε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος του λέγει «Αβακούμ, το φαγητό αυτό να το πας στην Βαβυλώνα, στον λάκο των Λεόντων, μέσα εκεί βρίσκεται ο προφήτης Δανιήλ. Δώσε του να φάγει, διότι είναι πεινασμένο. Κύριε, του λέγει ο Αβακούμ, εγώ την Βαβυλώνα δεν την ξέρω, ούτε και ο Λάκος των Λεόντων γνωρίζω που βρίσκεται. Τότε τον σήκωσε ψηλά ο Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον πήγε μέχρι τον λάκο των Λεόντων. Εφώναξε δε ο Αβακούμ, Δανιήλ, Δανιήλ, λάβε α, αυτό το φαγητό που σου έστειλε ο Θεός. Με θυμήθηκε ο Θεός και δεν με άφησε να πεθάνω, είπε τότε ο Δανιήλ. Σηκώθηκε και έφαγε μέχρι που χόρτασε. Κατόπιν πάλι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ άρπαξε τον Αβακούμ και τον έφερε πίσω στην Ιερουσαλήμ και τον άφησε στην θέση από την οποία τον παρέλαβε. Η απόσταση από την Βαβυλώνα ως την Ιερουσαλήμ ήταν περίπου απόσταση 12 ημερών, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Εν συνεχεία, ο προφήτης Αβακούμ μετέφερε το υπόλοιπο φαγητό ζεστό στους εργάτες. Την άλλη μέρα, όταν ξημέρωσε, πήγε ο βασιλεύς Κύρος και έβγαλε τον Δανιήλ ζωντανό από τον λάκο των Λεόντων. Εκείνους δε τους φθονερούς που τον έριξαν μέσα στον λάκο, του τιμώρησε με σκληρό τρόπο τους έριξε στον ίδιο λάκο των Λεόντων και εκεί αμέσως τους έφαγαν τα θηρία. Έτσι εφαρμόστηκε ο προφητικός λόγος που λέει και ο απλός λαός «Όποιος σκάβει τον λάκο του Αλουνού μπαίνει ο ίδιος μέσα». Και όπως το λέει και η Αγία Γραφή «Όριξαν λάκων ισόν εμπεσούνται». Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος με τα θαύματα των Αγίων Ταξιαρχών που συνέβησαν στην Καινή Διαθήκη και στα χρόνια μετέπειτα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.